Γεια σας και καλωσορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση ενός προγράμματος του Ασαμπού Slideshow Studio High Definition 3. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις φωτογραφιών σε slideshow και υψηλής ανάλυσης και μέσης ανάλυσης, να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε λογότυπα, θέματα, υπότιτλους, ακόμα και μουσικά εφέ. Πάμε να δούμε λοιπόν στην πράξη πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Επιλέγουμε αριστερά στη θέση αρχείο την επιλογή νέο, επιλέγουμε την ευρεία οθόνη και πατάμε νέο σχέδιο. Μας εμφανίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν εικόνες στη λίστα, αν θέλουμε να προσθέσουμε. Πατάμε ναι, πηγαίνουμε λοιπόν στην επιλογή μας, στο κάστοτε φάκελο που έχουμε και προσθέτουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε. Πατάμε εντάξει, εντάξει και βλέπουμε εδώ όλες τις φωτογραφίες που έχουμε προσθέσει. Στα αριστερά μας εδώ έχουμε την επιλογή καινούριο κείμενο, νέα εικόνα και νέο σχήμα. Στην πρώτη επιλογή όπου λέει καινούριο κείμενο, μπορούμε να προσθέσουμε το κείμενό μας. Παράδειγμα. Όπως βλέπετε, εμφανίζεται πάνω στη φωτογραφία μας. Επιλέγουμε από εδώ τη μορφή αρχείου που μπορούμε να βάλουμε, που θέλουμε ακριβώς να βρίσκεται, αριστερά, δεξιά ή κέντρο. Ρυθμίζουμε την εσοχή, το font και πατώντας εντάξει μας εμφανίζει το κειμενάκι και το τοποθετούμε όπου θέλουμε εμείς πάνω στη φωτογραφία. Στην επιλογή νέα εικόνα μπορούμε να προσθέσουμε νέα εικόνα και στην επιλογή νέο σχήμα μπορούμε να βάλουμε ένα σχήμα από τα προεπιλεγμένα που βλέπουμε εδώ, να επιλέξουμε και το χρώμα και βάζοντας το σχήμα, ρυθμίζοντας και σωστά το κατάλληλο κείμενο, μπορούμε να βάλουμε και το κειμενάκι που έχουμε φτιάξει. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα παρατηρήσουμε πάνω από το slide μας ότι έχουμε κάποια εικονίδια. Το εικονίδιο εδώ με το ψαλιδάκι μπορεί να κάνουμε αποκοπή φωτογραφιών. Δίπλα τη γραφή, επικόλυση, διπλότυπο, διαγραφή, να κάνουμε zoom, ξεζούμ, σμίκρυνση, περιστροφές, αναστροφές. Μας διευκολύνει αρκετά όταν δημιουργούμε ένα slide. Στα δεξιά μας έχουμε τις επιλογές θέμα, λογότυπα, υπότιτλος, μουσικό εφέ και εγγραφή. Στην πρώτη μας εδώ επιλογή έχουμε το θέμα, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θέμα όπως το λέει και η λέξη και να γράψουμε το κειμενάκι που θέλουμε. Έχει, βλέπετε εδώ πέρα, πολλά σχήματα. Σε κάθε φωτογραφία μας λοιπόν μπορούμε και να τη βάλουμε σε όποιο μέρος θέλουμε εμείς στη φωτογραφία και να έχει και το σχήμα που μας αρέσει. Στη συνέχεια έχουμε τα λογότυπα. Τα λογότυπα όπως βλέπετε είναι κάποια σχηματάκια τα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε και αυτά όπου θέλουμε εμείς στη φωτογραφία. Πιο δεξιά έχουμε την επιλογή υπότιτλος. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε κάτι σαν υπότιτλο σε κάθε φωτογραφία ώστε να αναφέρουμε πιο επίσημα το περιεχόμενο της φωτογραφίας αυτής ή αυτό που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο που το παρακολουθεί. Στο μουσικό εφέ, όπως βλέπετε, έχει κάποιες επιλογές εδώ, δηλαδή πατάμε παράδειγμα το χειροκρότημα κόσμου. Να το δούμε λοιπόν και στην πράξη. Πατάμε εδώ play. Είχαμε επιλέξει το μουσικό εφέ χειροκρότημα. Εμείς επιλέγουμε, όπως βλέπετε εδώ, τη χρονική διάρκεια που θα κρατάει το εκάστοτε μουσικό εφέ που θέλουμε. Αν χρειαζόμαστε ή δεν μας αρέσουν τα εκπληκτικά εφέ
και θέλουμε κάτι διαφορετικό, ερχόμαστε στην επιλογή εγγραφή. Πατάμε την επιλογή εγγραφή και κάνουμε τη δική μας ηχογράφηση, όπου μπορούμε με σε κάθε slideshow και κάθε φωτογραφία να αναφέρουμε ή να περιγράφουμε το περιεχόμενο της φωτογραφίας αυτής. Αν θέλουμε, παράδειγμα, να κάνουμε μια επαγγελματική παρουσίαση. Πατάμε ένα εγγραφής και με ένα μικρόφωνο κάνουμε πολύ εύκολα μια ηχογράφηση που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό slide show. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος για να δημιουργήσουμε ένα σωστό και επαγγελματικό slide show είναι η επεξεργασία των εφέ. Εδώ πέρα η επεξεργασία αυτή μας βοηθάει να φτιάξουμε όμορφα και ωραία τη μετάβαση από τη μία φωτογραφία στην άλλη. Επιλέγοντας, παράδειγμα, το διαγώνιο δίσκο, σας δείχνει εδώ την κατεύθυνση της μετάβασης φωτογραφίας και τη βλέπετε και live στην προεπισκόπηση, πατώντας εδώ το play, και σας δείχνει πώς θα εμφανίζεται η φωτογραφία η εκάστοτε. Βλέπετε, θέλετε να εμφανίζεται είτε σαν κάθετος δίσκος, είτε σαν οριζόντιος δίσκος, και αφού επιλέξετε το πρότυπο που θέλετε, πατάτε προσθήκη και το ονομάζετε. Πατάτε εντάξει και έχετε κάνει ονομασία του προτύπου αυτού, ώστε να το έχετε έτοιμο για να το επιλέγετε και στα επόμενα slide show που θέλετε να δημιουργήσετε. Εδώ στα εικονίδια που βλέπουμε εδώ δεξιά, το πρώτο εικονίδιο μας δείχνει τις πληροφορίες της φωτογραφίας. Επιλέγουμε την εμφάνιση πληροφοριών εικόνας, μας δείχνει την θέση, τη γραμματοσειρά και αν θέλουμε να εμφανίζεται το όνομα, η διάσταση και η ημερομηνία, επιλέγουμε τα εικονίδια, κάνει ανανέωση της πληροφορίας της εικόνας και μας τα εμφανίζει κάτω δεξιά. Η εγγραφή, όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι τίτλοι έναρξης και ολοκλήρωσης. Να κάνουμε δηλαδή μια παρουσίαση με ένα καλωσόρισμα και τίτλοι τέλους. Η μετάβαση είναι ο συνδυασμός με τα εφέ που είδαμε πριν στην επεξεργασία, όπου αφού δημιουργήσουμε την επεξεργασία των εφέ, το πώς θα εμφανίζεται η εικόνα όταν θα ανοίγει από εικόνα σε εικόνα, φτιάχνουμε από εδώ τη μετάβασή του. Το εφέ δηλαδή που θα γίνεται από εικόνα σε εικόνα. Κοιτάξτε εδώ το παράδειγμα. Όπως παρατηρείτε, σε κάθε εικόνα υπάρχει διαφορετική μετάβαση στο άνοιγμα της κάθε φωτογραφίας. Η μουσική, μπορούμε να προσθέσουμε όποια μουσική θέλουμε εμείς, πάντοτε στην επιλογή προσθήκη. Προτιμότερο είναι να βάλουμε σε κατάληξη MP3 και φτιάχνουμε το slide show μας με τέτοιο τρόπο ώστε και η μουσική να είναι ανάλογη της παρουσίασής μας. Το πρόγραμμα Asampoo Slide Show Studio High Definition 3 είναι ένα πρόγραμμα εύκολο και απλό στη χρήση. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, ούτε να είστε προχωρημένος χρήστης. Μπορείτε μέσω αυτού του προγράμματος να φτιάξετε ένα επαγγελματικό slide show φωτογραφιών με διαφάνειες, λογότυπα, μουσικά εφέ και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι θα είναι αναγκαίο για να φτιάξετε ένα ωραίο slide show ανάλογα για την περίσταση, και προτείνεται κυρίως για τους χρήστες οι οποίοι δεν θέλουν να παιδεύονται με πολλές επιλογές, με πολλή ανάλυση και με πράγματα τα οποία πιο πολύ θα ταλαιπωρηθούν και δεν, κυρίως δεν τους χρειάζονται. Σας ευχαριστώ που παρακολούθησατε ένα ακόμα βίντεο. Για οποιαδήποτε απορία, πώς θα το εγκαταστήσετε και πώς θα το χρησιμοποιήσετε, είτε απορίες είτε έξτρα tips, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μου www.ghatzithodosiu.com ή να επικοινωνήσετε μέσω email, τα οποία αναφέρονται κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστώ.